Καλημέρα κύριε Τσιμέρα. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το τραγούδι της μετασύριζα εποχής. Μετασύριζα λέτε. Μάλιστα. Θα μαζεύω τα κομμάτια όλα δικά σου. Για να δούμε, για να δούμε αυτά καταφέρουμε. Να ζήσουμε μετά την διάλυση όσων, εν πάση περιπτώσει, συγκροτούν ένα οργανωμένο κράτος, μια οργανωμένη κοινωνική και οικονομική ζωή. Θα έλεγε κάποιος φανατικός Σιριζέος, κύριε Τσίμερα, ότι αφού τα καταφέραμε να επιζήσουμε με όλους τους προηγούμενους που έκαναν κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, για ποιο λόγο να μην καταφέρουμε να επιζήσουμε και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν είναι έτσι, διότι εάν οι κυβερνήσεις όλες είναι ο βασανιστής ο οποίος κάνει τεστ στις αντοχές μας, να λείπουν και οι προηγούμενες και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι μηχανισμοί που να σε βοηθούν να είσαι ευτυχισμένος. Σε προσωπικό, σε οικογενειακό, σε κοινωνικό, σε οικονομικό επίπεδο. Εσείς δηλαδή μια ευτυχία την νιώθατε τα προηγούμενα χρόνια? Όχι, ποτέ. Α, ποτέ. Ποτέ. Περίπου να αυτό λέμε λοιπόν. Ποτέ, ποτέ. Και αυτό έχει δημιουργήσει στον Έλληνα μόνιμα σύνδρομα. Δηλαδή ο καθένας μας έχει τρία επάλληλα, ας πούμε, προστατευτικά τείχη. Mm-hmm. Το ένα είναι η οικογένειά του. Η στενή του άνθρωποι. Το επόμενο είναι οι φίλοι του, ο κύκλος του. Και το τρίτο είναι η κοινωνία, το κράτος. Mm-hmm. Ενώ λοιπόν στα οργανωμένα κράτη ο πολίτης αισθάνεται ότι και τα τρία αυτά τείχη τον προστατεύουν, στην Ελλάδα αισθάνεται ότι το τείχος κράτος είναι αυτό που θέλει να πέσει να τον πλακώσει. Εχθρεύεται. Mm-hmm. Τον εχθρεύεται. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί αμυντικά αντανακλαστικά και να περιορίζεται στην προστασία των άλλων δύο τυχών, της οικογένειας και των στενών των ανθρώπων. Έτσι όμως δεν δημιουργούμε κοινωνίες. Δημιουργούμε αυτόνομες νησίδες. Δημιουργούμε μια κατακαιρματισμένη κοινωνία με πυρήνες που αντιμάχονται ο ένας τον άλλον. Πυρήνες συμφερόντων. Πυρήνες συντεχνιών, ας πούμε. Ή τοπικοί. Δηλαδή δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε μια ολότητα που μας προστατεύει στις ενέργειές μας και μας προστατεύει όχι ως μπαμπάς, μας προστατεύει εγγυόμενοι ένα σταθερό, ας πούμε, πλαίσιο νομικό, οικονομικό, κοινωνικό, αξιών. Όλα αυτά που δεν είναι μόνο κοινωνία. Το κοινωνικό κράτος που συνηθίσαμε να λέμε, δηλαδή το, τι δομές πρόνοιας έχει το κράτος, τι υπηρεσίες υγείας, έτσι δεν είναι. Είναι και όλα αυτά τα οποία αφορούν και την προστασία του πολίτη, δηλαδή πώς κανείς. Ο ΟΑΕΔ για παράδειγμα, τι δουλειά κάνει σήμερα? Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Πώς όταν χάνει κανείς τη δουλειά του, το κράτος τον βοηθά να βρει άλλη, ας πούμε? Έτσι. Τώρα, με συγχωρείτε για το ανέκδοτο που λέω, αλλά εντάξει, πρωί είναι, λίγο να ευθυμίσουμε, έτσι δεν γίνεται? Ναι, θέλω να πω, μιλάμε κάθε Δευτέρα πρωί και το χαίρομαι αυτό, γιατί κάνουμε μια πολύ καλή κουβέντα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ευκαιρίες που υπάρχουν, για νέες τεχνολογίες, για ευκαιρίες σε νέους, για ιδέες που μπορούσαν να εφαρμοστούν, για το πώς η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα ολόκληρη θα μπορούσε να γίνει πιο ανεπτυγμένη, να εκμεταλλευτεί έξυπνα κεφάλαια. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε για το τι πάει στραβά εδώ, τι πάει στραβά εκεί, τι πάει στραβά παραπέρα. Ενισάφη. Δηλαδή ο Έλληνας δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Και μια που είπατε για τον ΟΑΕΔ, mm-hmm. στη Δανία για παράδειγμα, έχουν το σύστημα flexicurity. Από το flexibility και security, δηλαδή να έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνεσαι ασφάλεια. Τι λέει αυτό το σύστημα? Για να δούμε πώς όλα έχουν μια φιλοσοφία ως υπόβαθρο. Ναι. Λέει ότι είναι πολύ απίθανο με το που θα βγεις στην αγορά εργασίας, ας πούμε στα 25 σου, ναι. να πετύχεις την ιδανική δουλειά για σένα. Λογικό δεν είναι αυτό? Φυσικά. Απίθανο. Θα βρεις μια δουλειά που σου σύστησε κάποιος. Θα συμβιβαστείς. Είναι κάπως καλούλα, ας πούμε. Είναι κοντά, ξέρω εγώ, θα πας εκεί. Ναι. Θα δεις το περιβάλλον, θα εκπαιδευτείς. Θα πεις αυτό δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου. Το άλλο μου αρέσει. Εντάξει. Αυτά τα λεφτά, μα καλούτσικα είναι. Αυτό δεν κάνει μόνο κακό σε σένα. Κάνει και στην οικονομία. Διότι εάν στη δουλειά που είσαι ικανοποιημένος, ας πούμε, 70%. Η παραγωγικότητά σου είναι στο 70%. Θα είναι ανάλογη, βέβαια. Αυτού ναι. που θα μπορούσες να φτάσεις. Ή μπορεί να είναι ο εργοδότης σου ικανοποιημένος 100%, αλλά εσύ να λες ότι είναι λίγο αυτό που κάνω. Mm-hmm. Δεν μου φτάνει. Ναι. Εάν η νοοτροπία σου είναι θα μείνω σε αυτή τη δουλειά, θα την κρατήσω με νύχια και με δόντια μέχρι να πάρω σύνταξη, τότε όλη η οικονομία αποδίδει λιγότερο από αυτό που θα μπορούσε να αποδώσει. Το αντιλαμβανόμαστε, φαντάζομαι. Πολύ καλά. Τι λέει λοιπόν,
Τι λέει λοιπόν το κράτος? Ναι. Λέει πολίτη, εγώ σε βοηθάω να αλλάζεις δουλειές. Όσο περισσότερες δουλειές αλλάζεις, τόσο καλύτερα. Διότι όλο και θα πηγαίνεις στην πιο κοντινή σε αυτό που ονειρεύεσαι. Ναι, τι να αλλάζεις? Άρα... να αλλάζεις και αντικείμενο εργασίας προφανώς. Όχι μόνο εργοδότη, ναι. Βέβαια, και αντικείμενο, φυσικά, φυσικά. Και γι' αυτό σου δίνω περίπου το μισθό που έπαιρνες. Ναι. Λίγο μειωμένο, περίπου. Δηλαδή, ό,τι έπαιρνε στην τελευταία σου δουλειά, το δίνω εγώ ως ο ΑΕΔ, ας πούμε, της Δανίας. Έπαιρνε 700, δηλαδή. Έπαιρνε 700, σου δίνω 600. Ορίστε. Έπαιρνε 700, σου δίνω 600, δηλαδή. Σου δίνω, σου δίνω 650. Μάλιστα, ναι. Και δεν είναι τέτοιοι μισθοί στη Δανία. Είναι έπαιρνε 2.000, ας πούμε, σου δίνω 1.800. Εγώ μίλησα με δεδομένα ελληνικά, προμνημονίου φυσικά, έτσι, γιατί ούτε καν τόσο. Το δίνω αυτό για ένα διάστημα. Όχι για πάντα, ισοβίως. Ναι. Και σε προτρέπω να αλλάξεις δουλειά. Σου δίνω ένα κίνητρο για να αλλάξεις δουλειά. Ναι. Και στη Δανία ένας μέσος Δανός έχει αλλάξει 17 πόστα εργασίας στην εργασιακή του πορεία. Στην Ελλάδα 2. Λέμε εδώ διασφάλιση θέσεων εργασίας και θα κρατήσω την καρέκλα μέχρι να με πάρουν σηκωτό. Μην είχε Δεν γίνεται δόγια. Έτσι. Ναι. Η ελευθερία λοιπόν στην αγορά εργασίας είναι προς όφελος όλων και προς όφελος του κοινού μας συνόλου, που είναι το κράτος, που είναι η παραγωγικότητά του. Αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί ούτε η δεξιά νοοτροπία, ούτε η αριστερή νοοτροπία. Το αντιλαμβάνεται μόνο η φιλελεύθερη νοοτροπία. Διότι αν σε μια εταιρεία η οποία δεν πάει καλά, υποχρεώσεις τον επιχειρηματία, και όταν λέμε επιχειρηματία δεν εννοούμε τον μεγάλο επιχειρηματία, που και εκεί μπορεί να μην πάει καλά, έτσι. Ναι. Οπότε τα κόστη είναι ακόμα μεγαλύτερα. Αλλά λέμε μια κλασική ελληνική εταιρεία, ξέρω εγώ, των 5-10 ατόμων. Mm-hmm. Υποχρεώσεις λοιπόν αυτόν που πήρε το ρίσκο να τη φτιάξει, να έχει όλους τους υπαλλήλους, να μην μπορεί να τους απολύσει, να μην μπορεί να έχει την ελαστικότητα που χρειάζεται η ζήτηση και η προσφορά σε εποχιακές εργασίες, σε τουριστικά επαγγέλματα, τότε δεν θα αποδώσει. Και δεν θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Γιατί για να δημιουργήσω θέσεις εργασίας, πρέπει να έχω τη σιγουριά ότι αν κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να μπορέσω να τις κλείσω. Δεν είναι εναντίον του εργαζόμενου, δηλαδή, η ελαστικότητα στην αγορά εργασίας. Είναι υπέρ του εργαζόμενου. Τώρα με συγχωρείτε που θα σας το πω και ίσως να σας πικράνω κιόλας λίγο, αλλά μου φαίνονται όλα αυτά, κύριε Τζίμερ, πάρα πολύ ψηλά γράμματα για την Ελλάδα το 2016. Έτσι, μα δεν είναι πραγματικότητα. Εδώ έχουμε χάσει την μπούσουλα. Εσείς μου λέτε τώρα πώς θα μπορεί το κράτος να επιδοτεί τους Έλληνες. Δεν ισχύουν αυτά στην Ελλάδα βεβαίως και θέλουμε πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να τα πετύχουμε, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι να συμφωνείτε. Κοιτάξτε, το ότι έχουμε άλλες προτεραιότητες. Το ότι δεν ισχύουν στην Ελλάδα είναι η αιτία που η Ελλάδα έχει αυτά τα χάλια. Δεν διαφωνώ. Το αν θέλουμε πολλά χρόνια εξαρτάται από τις κυβερνήσεις που βγάζουμε. Δηλαδή, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση θα τα εφάρμοζε από αύριο. Και θα εφάρμοζε και άλλα πράγματα μαζί. Γιατί είναι ένα πακέτο οι μεταρρυθμίσεις για να πάρει μπροστά η ανάπτυξη. Mm-hmm. Θα εφάρμοζε χαμηλούς φόρους. Το λέω κάθε φορά που μιλάμε. Αλλά το θεωρώ εκ των όνων κάνευ, διότι δεν έρχεται πρώτα η ανάπτυξη και μετά μειώνονται οι φόροι. Πρώτα μειώνονται οι φόροι και μετά έρχονται επενδύσεις, μετά έρχεται η ανάπτυξη. Μάλιστα. Επομένως, κάνοντας αυτό το πακέτο, η Ελλάδα θα εκτοξεύονταν. Αλλά είμαστε καθυλωμένοι σε μια κρατικιστική, σοσιαλίζουσα αντίληψη, ούτε καν σοσιαλιστική με την σοβαρή έννοια, σοσιαλίζουσα με την έννοια ότι κάπου υπάρχουν χρήματα και εγώ θα στα πάρω να στα δώσω. Η οποία κρατάει την Ελλάδα καθυλωμένη. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν κρατικιστικές, κρατώντας κάποια προσχήματα, όχι πάντα. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας ορθώς τη διαφθορά και τη διαπλοκή των προηγούμενων κυβερνήσεων και να φέρει τη χειρότερη διαφθορά και διαπλοκή. Διότι αν δεν είναι διαφθορά και διαπλοκή να συμβουλεύεται ο Πρωθυπουργός τον Καρανίκα, τι άλλο είναι? Λέω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Δηλαδή κυβερνάει ένας άνθρωπος που βλέπουμε το επίπεδό του. Αυτόν ο Πρωθυπουργός είπε: εγώ αυτόν τον χρειάζομαι ως σύμβουλο. Ποιον παίρνεις σύμβουλο? Παίρνεις κάποιον ο οποίος ξέρει περισσότερα από σένα σε έναν τομέα. Τι να κάνεις σφινάκια, δεν σερβίρεις σφινάκια? Ο Πρωθυπουργός στο μαξί μου τι κάλεσε? Έναν μπάρμανο σύμβουλο. Γιατί με συγχωρείτε τώρα, ο κύριος Τσίπρας ξέρει περισσότερα για το βιογραφικό της κυρίας Ελένης Μενεγάκη από τον κύριο Καρανίκα? Σωστό και αυτό. Ξέρει περισσότερο ο κύριος Καρανίκας, λοιπόν. Σωστό και αυτό. Και δεν έχουμε, και ακούμε περιμένουμε με αγωνία την άποψή τους για την κυρία Σάσα Σταμάτη. Σας παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θάνο Τζιμέρο. Ζούμε μια κομμωδία και δεν μας αξίζει αυτή η κομμωδία. Είναι απολύτως βέβαιο. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.